Αλλαγή σκυτάλη στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, το οποίο απέκτησε την πρώτη του κανονική διοίκηση μετά την προσωρινή. Πρίτανης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, ανακηρύχθηκε με 11 ψήφους ο καθηγητής Σταμάτης Αγγελόπουλος. Ο κύριος Αγγελόπουλος αναφέρθηκε στους στόχους του Πανεπιστημίου, αλλά και στην πόλη της Καβάλας. Όπως πολύ καλά το είπατε πριν, είναι οι πρώτες εκλογές που έγιναν για την ανάδειξη Πρετανικής Αρχής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, το οποίο εκτείνεται σε 8 πόλεις. Εκείνο το οποίο θέλουμε είναι να αναδείξουμε όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και να το καταστήσουμε κρατεό στο γεωγραφικό χάρτη των Πανεπιστημίων της Ελλάδος. Η γεωγραφική διασπορά που έχουμε σε 8 πόλεις θέλουμε να αναδείξουμε σαν μια δυνατότητα ανάπτυξης τοπικής οικονομίας και του κοινωνικού κεφαλαίου των περιοχών και φυσικά να λύσουμε τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί αυτά τα χρόνια λόγω μιας διοικούσας επιτροπής, η οποία διοικούσα επιτροπή, όπως γνωρίζετε, είναι μια διοικούσα επιτροπή, έχει σκοπό να προετοιμάσει το Πανεπιστήμιο για τις εκλογές οι οποίες γίνανε τώρα. Δεν είχε αναπτυξιακό χαρακτήρα, δεν μπορούσε να έχει, καμία διοικούσα δεν είχε αναπτυξιακό χαρακτήρα. Εμείς όμως, σαν νέο Διοικητικό Συμβούλιο, σαν νέα Πρετανική Αρχή, αυτό που θα κάνουμε είναι να συνεχίσουμε τη διοίκηση και να προβούμε σε πιο αναπτυξιακά έργα. Κέντρο του Πανεπιστημίου μας, η Πρετανική Αρχή, είναι αυτή τη στιγμή στη Θέρμη, που θεωρώ ότι είναι το μέλλον ανάπτυξη, ένα από τα σημεία του μέλλοντος της ανάπτυξης στη Βόρεια Ελλάδα. Όλη η καινοτομία υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Βόρεια Ελλάδα, κατά βάση γίνεται εκεί στη Θέρμη. Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει ότι είμαστε φυσικά στη Βόρεια Ελλάδα. Μιλάμε για μια Θεσσαλονίκη η οποία εξελίσσεται κατ' εμέ τουλάχιστον, αλλά αυτό φαίνεται ως πρωτεύουσα, οικονομική πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Μη σας φανεί περίεργο αν στα επόμενα χρόνια η Θεσσαλονίκη είναι κάτι όπως είναι η Κωνσταντινούπολη με την Άγκυρα στην Τουρκία. Δηλαδή, η οικονομική πρωτεύουσα είναι η Κωνσταντινούπολη και η Άγκυρα είναι η διοικητική πρωτεύουσα της χώρας. Τουλάχιστον σε επίπεδο Βαλκανίων φαίνεται ότι η πύλη των Βαλκανίων είναι η Θεσσαλονίκη. Και αυτό μπορεί να το συναντήσει κανείς είτε από τις διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται, είτε αν τύχει κάποιο Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη. Η εισρωή κόσμου που υπάρχει από τα Βαλκάνια είναι κάτι τρομερό. Το ίδιο βέβαια εξελίσσεται και σε άλλους τομείς, στο βιομηχανικό τομέα, στις συγκοινωνίες, στα πάντα. Καταρχήν, εγώ έχω μια βασική αρχή. Η δυνατότητα της χρηματοδότησης είναι τελείως διαφορετικό από τη δυνατότητα από την απορροφητικότητα. Άλλο το έχω δυνατότητα, άλλο απορροφώ και είμαι αποτελεσματικός. Το σημειώνω αυτό. Δεύτερον, εμείς στην Θεσσαλονίκη λειτουργούμε με τρία πανεπιστήμια, ας πούμε, τον κόμβο της Θεσσαλονίκης. Είναι το Αριστοτέλειο, που είναι κρατεό, είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Ελλάδος, είναι το Πανεπιστήμιο Μακεδονία. Και στην τελευταία χρηματοδότηση από τα ΠΕΠ πήραμε τη δεύτερη μεγάλη χρηματοδότηση. Μπορώ να πω ότι η διαφορά μας ήταν μόνο 100-200.000 σε σχέση με το Αριστοτέλειο. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Για να μπορέσουμε να απορροφήσουμε χρήματα από ένα ΠΕΠ, από την περιφέρεια συγκεκριμένα, θα πρέπει η πρότασή μας να είναι ορθολογική και να αξιολογηθεί. Έτσι. Άρα, λοιπόν, δεν τίθεται θέμα εάν μέσα στην περιφέρεια υπάρχουν δύο πανεπιστήμια, τρία πανεπιστήμια. Σημασία είναι το όραμα, οι δυνατότητες και οι δυνατότητες απορρόφησης της χρηματοδότησης. Η ικανότητα. Τώρα, στο ερώτημά σας, εάν γίνονται αμφιβολίες για το αν ο κόμβος της Καβάλας, μήπως αν εννοείται ότι ο κόμβος Καβάλας... Ατροφήσει με τον χρόνο, αποδυναμωθεί. Εγώ θα έλεγα ότι ίσα ίσα αυτό το οποίο και έτσι εκλεγήκαμε κιόλας και εκλεγήκαμε με μια ομοφωνία από την ακαδημαϊκή κοινότητα με ένα 80% περίπου. Γιατί πιστέψαμε στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Αυτό που περιγράψατε, που είναι, έχει προβλήματα, το ότι επεκτείνεται το Πανεπιστήμιο σε 8 πόλεις, εμείς προσπαθούμε να το κάνουμε να έχει όφελος. Και ποιο είναι το όφελος? Το όφελος είναι να αναπτύξουμε την τοπική κοινωνία, να αξιοποιήσουμε τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και σε κάθε περίπτωση αυτό θα είναι και το όφελος ανάπτυξης. Δεν σημαίνει αυτό, αν ο κόμβος Καβάλας απορροφηθεί από ένα άλλο πανεπιστήμιο, τι σημαίνει? Θα μπορεί να ωφεληθεί μια άλλη πόλη? Εμείς στο όραμα μας έχουμε στόχο την ανάπτυξη της Καβάλας και σαν πόλη. Και γι' αυτό το λόγο, σας λέω, έχουμε κάνει μνημόνια συνεργασίας με το επιμελητήριο, με φορείς, με το Δήμο, που ο σκοπός είναι να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τους φορείς αυτούς, να τους φέρουμε κοντά στο Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο πρέπει να αποτελέσει πόλο ανάπτυξης. Το σημειώνω, είναι πολύ σημαντικό.